Καλησπέρα, Γιάννη Σκουλαρίκος λέγαμε. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το μικρότερο κακό. Αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι δεν δουλεύει, καταστράφηκε η υπόθεση Τσίπρα. Κάποια στιγμή όμως κάπου αλλού δούλεψε. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Θα μας απαντήσουν λίγο και τα παιδιά από το εξωτερικό. Η δεκαετία ο κενσιανισμός 45-75, η δεκαετία του 80 με τον Παπανδρέου. Στα σύγχρονα, ας πούμε, οι λεγόμενες δυτικές χώρες μας λένε και τα παιδιά που πάνε με το brain drain έξω, ότι και καλά εκεί είναι ακόμα και φιλοεργατικά και οργανωμένο κράτος και οργάνωση σωστή για τους εργαζόμενους και όλα καλά. Δηλαδή, αυτό ήθελα να ρωτήσω, είναι όντως έτσι, γιατί αν ισχύει, πρέπει να δούμε, υπάρχει win-win λύση, υπάρχουν win-win, αν δεν υπάρχουν, αν δεν ισχύει, τότε να τα αναφέρουμε. Ο κύριος Μαρίνης είναι εκπαιδευτικός, δεν θέλω να ξανακούσω, συγγνώμη, γενικά από το συνάφη σας, ότι το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα είναι στη Φιλανδία. Δηλαδή, έτσι δεν λέει, δεν λένε, και οι άνθρωποι που πάνε στο εξωτερικό έτσι λένε, ότι είναι όλα καλά έξω. Μόνο η Ελλάδα, είτε του Τσίπρα, είτε του Ανδρουλάκη, του Μητσοτάκη, του Προχατόγωνου, η Ελλάδα είναι η κακή, ας πούμε. Μπορεί να φταίει και η υποτιθέμενη αριστερά του 80, ας πούμε, αλλά τελικά οι ξένοι τα κάνουν όλα καλά, είτε σοσιαλδημοκράτες, που δεν είναι τίποτα, είτε δεξί, έτσι είναι. Και τελικά με αυτή τη λογική και ο Τσίπρας, ότι δηλαδή ο στόχος δεν είναι να γίνουμε, ας πούμε, ακόμα και αυτό το εκφυλισμένο το ανατολικά κράτη, ο στόχος είναι να γίνουμε μια Σκανδιναβία, να γίνουμε μια Γερμανία, με αυτή τη λογική βγήκε. Κάτι τέτοιο ήθελα να αυτοί που τον ψηφίσανε. Καταστράφηκε για τον ΑΒ λόγο. Εγώ θα πω ότι ενδεχομένως ποσοστία να έκανε πράγματα, αλλά δεν τον έπαιρνε. Τα παλιά τα χρόνια υπήρχαν οι δυνατότητες. Το 45-75, αυτά τα καλά χρόνια με τον κενσιανισμό, μπορεί να πέρασε καλά ο κόσμος, αλλά υπήρχαν δυνατότητες για ακόμα περισσότερα. Εντάξει. Αλλά κοιτάμε το ποσοτικό και όχι το ποσοστίο. Δηλαδή έγιναν 30 καλά τότε, από τα 100 όμως που μπορούσαν. Έγιναν τώρα 10 καλά, το 15-19 με τον Τσίπρα. Από τα 15 όμως, ο κόσμος κοιτάει όμως τα 30 και όχι το ποσοστό. Και επίσης θέλω να ρωτήσω και εκείνες τις εποχές, εσείς στο εξωτερικό ας πούμε, υπάρχουν αντιστάσεις, πώς είναι η κατάσταση γενικά, δηλαδή είναι καλά, δηλαδή είναι καλά και θέλουν απλώς να γίνουν καλύτερα, είναι άσχημα όπως είμαστε εδώ, έτσι, τρούμενος των αναλογιών και θέλουμε κάτι παραπάνω. Εντάξει, εγώ θέλω να πω ότι με αυτή τη λογική τελικά εκτός του ότι τα αυτογκόλ μπαίνουν από ενδεχόμενες σε μεγάλο χρόνο και από το κίνημα και όχι από το Τζίπρα, ας πούμε, δηλαδή και ψήφισε τα μισά νομοσχέδια όπως λέμε, γι' αυτό το λόγο τα ψήφισε. Γιατί ο κόσμος τελικά και το 19 και τώρα ακόμα περισσότερο έδειξε ότι θέλει αυτό το πράγμα, ίσως σε μια άλλη λογική, αλλά θέλει δυστυχώς το να βγούμε από την Ευρώπη, αυτό το ξυθυριστό δεν το ήθελε πιο δυνατά, που το έλεγε ο Τσίπρας, να πούμε, στο βαθμό που το έλεγε. Είναι δηλαδή αυτό που είπε ο Βαρουφάκης, από το γανοποίηση και ορπανοποίηση της κοινωνίας, σε αυτό το σημείο συμφωνώ μαζί του. Ναι, λοιπόν, εντάξει, αυτά βασικά. Ευχαριστώ.